Γιατί ήδη ο κόσμος είχε εξουθενωθεί από την πολύχρονη καραντίνα και τώρα ξαφνικά έρχεται ένα σφαιρότερο lockdown το οποίο περιορίζει περαιτέρω τη ζωή όλων. Κάποια στιγμή οικονομικά, ηθικά, κοινωνικά, ψυχικά ο κόσμος έχει φτάσει, όπως σας είπα, οριακά και κάποια στιγμή είναι λογικό να αντιδράσει. Το θέμα είναι ότι καταλαβαίνω ότι είναι ανάγκη όλων, αλλά είναι απαραίτητο να υπάρχει μια συμμόρφωση στα μέτρα τα προληπτικά, ούτως ώστε να αποφύγουμε τη μετάδοση αυτών των μεταλλάξεων. Γιατί στην ουσία για 11-12 κρούσματα ο Δήμος κλείνει για να μην εκτεθούν περαιτέρω οι νοσοκομικές μεταλλάξεις. Ο αριθμός κρούσματων στο Δήμο είναι μειούμενος. Έχουμε καλύτερη επιδημιολογική εικόνα. Απλώς το είδος του στελέχους είναι που μας κάνει. Ναι, χθες είχαμε μια συντονιστική ομάδα. Έγινε δημιουργήθηκε μια επιτροπή συντονισμού, αν θέλετε, της εκστρατείας πρόληψης και της ενημέρωσης του κόσμου μέσα της πανδημίας. Κατόπιν έγινε δημοτικό συμβούλιο που ενημερώσαμε για όλα τα μέτρα τα οποία πήραμε για αποφυγή του επέκτασης της πανδημίας, για όλες τις υποχρεώσεις που έχουμε απέναντι έχουν τεθεί από το κράτος και υπήρχε ένας διάλογος άλλοτε με κριτική και άλλοτε με πνεύμα συνεργασίας για να δούμε τι περιττέρω έχουμε στο κλίνο τα υπόλοιπα κόμματα της κυβέρνησης. Θα προχωρήσετε σε μήνυση σχετικής. Με τα σχολεία που πήγαν. Τα σχολεία δυστυχώς, ακόμη και παιδιά τα οποία είναι να πάνε εκτός Δήμου, που εντός Δήμου τα σχολεία έχουν κλείσει, γίνεται η εκπαίδευση. Ακόμη και τα παιδιά τα οποία είναι να πάνε σε εκπαιδευτήρια που είναι εκτός Δήμου, είτε αυτά είναι ιδιωτικά, είτε σε διπλανό Δήμο, όπως για παράδειγμα τα παιδιά στην Ιθάκης που πάνε σε σχολείο του Δήμου Παύλου Μελά, δυστυχώς δεν μπορούν να πάνε. Θα υπάρξει τηλεκπαίδευση για αυτά και ζητάμε την κατανόηση. Το μάθημα θα γίνει κανονικά, αλλά δεν υπάρχει ημέρημνα για την εκπαίδευση τα παιδιά αυτά τα οποία έχουν χάσει τις ώρες. Δημάρχε, θα προχωρήσετε σε μήνυση όσον αφορά τα fake news που ανέφεραν για την κατάσταση. Ναι, γιατί όλα αυτά τα fake news τα οποία μιλάνε για την κατάσταση κάποιων προσφύγων ανήκουν σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας και πραγματικά όποιος διέσπειρε αυτές τις φήμες θα θερήσει όπως παίρνει στερίζεις, θα θερήσει μια μήνυση καλή από εμάς. Γιατί είναι ψευδείς ειδήσεις που αναστατούν περαιτέρω τον κόσμο και επιβαρύνουν την ίδια άσχημη ψυχική κατάσταση. Έχει πολύ νεότερο από τα νεοδή, αν έχουν δοθεί άλλα κρούσματα της μετάλλαξης. Όχι, αυτά τα 12 κρούσματα είναι. Σήμερα γίνεται rapid test στο πάρκο προεκτικής αγωγής. Αύριο θα γίνουν rapid test στο αεράκι του Κορδελιού, στην πλατεία, στο πεζόδρομο του Κορδελιού. Πλατεία Ευόσμου και Λιτάρκη και επίσης περιμένουμε συνεννόηση με τον ΕΟΔΗ για να κάνουμε φέμπτη Παρασκευή και ίσως και Σαββατοκύριακο.